Ωμπαλάκι. Ωραία. Θα σας δείξω ένα προγραμματάκι για αρχιοθέτηση βινίλια. Αυτό έχω εγώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι το Music Collector. Ένα πρόγραμμα που κάνει τα πάντα από αρχιοθέτηση, όχι και μόνο βινίλια. Και CD και DVD και ό,τι φανταστείτε. CD, μουσικά, αν έχετε, τα βρίσκετε αυτόματα τα τραγούδια, είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν ασχολούσεστε με τόσο πολύ. Τα βινίλια είναι το μπέρδεμα, που ό,τι στοιχεία έχει το βινίλιο, τα περνάς μέσα με το χέρι αναγκαστικά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι η πρώτη εμφάνιση που ανοίγει το πρόγραμμα. Εδώ, από εδώ, από εκεί, εταιρείες να τα βάλουμε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα με τα μπλε, βλέπετε τα μπλε, εγώ τα έχω χωρίσει 45 ράκια τα ξένα με τα 45 ράκια τα ελληνικά. Ας βάλουμε τα ελληνικά που είναι πιο εύκολα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Από εδώ έχει όλα μαζί. Εδώ αυτά τα παιδεία, προσθέτε εσείς τι παιδεία θέλετε να βλέπετε. Έχει πάρα πολλά, χιλιάδες παιδεία. Εμένα, για να μην είναι και κουραστικό, έχω βάλει τραγουδιστή, τίτλο, θέση, σε ποιο ράφι είναι. Σε ποιο ράφι έχω το 45 ράκι, το δίσκο. Έναν αριθμό, αύξησα ένα αριθμό που του δίνω εγώ. Αρχίζει από το 1 και αυτό ανεβαίνει επάνω πολλά. Πολύ. Στούντιο, ποιο στούντιο είναι το 45 ράκι. Και ο αριθμός της εταιρείας που έχουμε. Θα σας δείξω λίγο, η διαδικασία είναι απλή, δεν είναι πανεύκολο πρόγραμμα και τα έχεις όλα μέσα στα χέρια σου. Σε γλιτώνει από πολλά, σε γλιτώνει καταρχήν από να αγοράζεις διπλά 45 ράκια. Για όσους αγοράζουν ακόμα, εγώ συνεχίζω να αγοράζω. Δεν έχω πάρα πολλά 45 ράκια, έχω γύρω στις 4.000 περίπου. Τώρα τα φτιάχνω, τα περνάω, έχω περάσει γύρω στις 2.500-3.000 μέσα. Έχουν μείνει κάτι λίγα για να ξέρω. Αλλά επειδή σε αγοράζω ακόμα, την έχω πατήσει και έχω αγοράσει πάρα πολλά διπλά. Δεν μπορείς να θυμάσαι ποια τραγούδια έχεις. Αυτό το πρόγραμμα σε κάνει, το έχεις μαζί σου στο iPhone, στο iPad, σε ένα λαπτάκι μικρό μαζί σου, πας για ψώνια κάτι, για αποκλειστικά για δίσκους και το έχεις στο αρχείο μαζί. Και σε γλιτώνει από πολλά διπλά τραγούδια που τα διπλά κοστίζουν, γιατί ορισμένα 45 ράκια τα βρίσκεις και 50 και 100 και 150 ευρώ ανάλογα τη σπανιότητά του, και με 1 ευρώ έχει και με 2 ευρώ και με 3 ευρώ ανάλογος. Έχει και με το κιλό, έχει μαγαζιά που πουλάμε με το κιλό δισκάκια, είναι ανάλογα τι δισκάκια είναι και πολλά άλλα. Θα σας δείξω διαδικασία πως περνάς το 45 ράκι μέσα. Εδώ edit, σου βγάζει αυτό το πίνακα, γράφεις, το έχουμε ελληνικά, εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα τώρα. Γράφω με αγάπη, είναι μία. Γράφουμε τον τίτλο εδώ πέρα, τον τίτλο, το πρώτο τραγούδι, 45 ράκι τέλος πάντων, για να μην σας μπερδεύω. Τραγουδιστής Ζαγορέος. Ζαγορέος, άμα το βγάζει, γιατί τα έχω περάσει όλα μέσα. Είναι περασμένο ότι τραγούδια περνάς, τα κρατάει μέσα και δεν χρειάζεται να ξαναγράφεις. 1989, πότε έγινε το τραγούδι. Format 45 ράκι. Βινίλιο 7. Να το ξέρεις. Αριθμός εταιρείας. Από το 45 ράκι. Άμα είναι He Master Voice, άμα είναι οτιδήποτε, γράφεις εδώ πέρα τον αριθμό της εταιρείας. Του δίσκου, συνθέτη Τσαουσάκης, μας έβαλε Τσαουσάκη, τώρα πάτησαμε δύο γράμμα στην τύχη. Διευθυντής ορχήστρας Αταλίδης. Όργανα, ποιος παίζει βιολιά, μπουζούκια και τέτοια, μπορείτε και αυτή τη δυνατότητα ακόμα. Βιολί Γκόρος και προσθέτησα διάφορα άλλα. Ποσότητα, εδώ την ποσότητα, πόσα 45 ράκια έχεις, 1, 2, 3. Τον αριθμό, αυτός ο αριθμός το γράφεις επάνω στο 45 ράκι, είναι ο αύξησον αριθμός μαζί με το θέση στο ράφι, σε ποιο ράφι είναι. Ξέρετε να πάσει στη στιγμή το 45 ράκι σας σε ποιο ράφι είναι.
τοποθετήσει. Πού θα το βάλετε, δεύτερο ράφι, τρίτο ράφι, πέμπτο ράφι. Μετά εδώ πέρα στούντιο. Τι είναι, Άριστα, Άστρον, Ατλάντικ, ό,τι είναι. Τσεκάρω με Ατλάντικ. Ιδιοκτήτης, ποιος το έχει. Έχει πάρα πολλά στοιχεία να του βάλεις. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ γιατί θα γράφω χρόνια ολόκληρα, ήδη γράφω χρόνια. Τα πιο βασικά γράφω για να τελειώνω και γρήγορα. Covers, εδώ πέρα έχετε φωτογραφίσει τα δισκάκια σας ή τα LP, ό,τι να έχετε. Τα έχετε βάλει σε ένα φάκελο. Και διαλέγετε εδώ πέρα τώρα, άνοιγμα. Εδώ, ένα. Μπρος πίσω το δισκάκι του 45. Θα κάνω γρήγορα τώρα πολύ. Σημειώσεις. Σημειώσεις αν είναι από ταινία το 45, ποια ταινία είναι. Στοιχεία του τραγουδιστή. Μπορείτε να γράψετε το παρατσούκλι του τραγουδιστή, το όνομα και διάφορα τέτοια. Άλλα. Πατάτε OK. Και το βγάζει. Να το εδώ πέρα το τελευταίο μας δισκάκι. Το βγάζει. Με τα στοιχεία όλα που του έχουμε δώσει. Και χωρίς αμοιβολία, αφού έχεις κάνει τη φωτογραφία και κάτι λάθος να έχεις κάνει στην εγγραφή, έχεις τη φωτογραφία που είναι η ταυτότητα και δεν αφισβητείται με τίποτα. Και ούτε μπορεί να σου αφισβητήσει κανένας αυτά που έχεις περάσει βάσει στοιχεία. Αυτό είναι το προγραμματάκι, το βγάζουμε, να μην μας μείνει μέσα. Το βγάζουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Μπορείς να τα αρχιοθετήσεις σε ένα στούντιο, Κυκλάδες, θα βγάζει όλα. Αναρθμό δίσκου στο ράφι, αναθέση, πώς θες να τα βλέπεις, ένα τραγουδιστή, αλφαβητικά μπουρνέλιδες, θα βγάλει μπουρνέλιδες, Μυτιλινέους, Ξανθόπουλοι, Βούλα Πάλας, Πόλη Πάνου, έχει, όπως θες μπορείς να το κάνεις αυτό το πρόγραμμα να στα βγάζει. Πολύ εύχριστο το να βρεις ένα δισκάκι τώρα. Θες να βρεις ένα δισκάκι. Απλώς μόνο τον κωδικό που θα γράψεις, δεν χρειάζεται να γράψεις ούτε τίτλο, ούτε όνομα, ούτε τίποτα. Άμα έχεις θυμάσει τον κωδικό 5405, πατάς το Enter και σου βγάζει αμέσως 5405 μήνες, ορίστε το. Μήνες εδώ πέρα. Και ξέρεις και σε ποιο ράφι είναι. Εδώ τρίτο ράφι 45. Εγώ τα έχω φτιάξει κάτι ράφια και τα έχω δώσει αριθμούς. Πας και το βρίσκεις, το ακούς, το κάνεις ό,τι θες 45. Είναι ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι. Ανεπιφύλαχτα όποιος το θέλει, ας το αγοράσει. Είναι φτηνό, 40 ευρώ είναι. Δεν αξίζει τον κόπο. Με αναβαθμίσεις, με όλα τα πάντα. Αυτά τα λίγα με το πρόγραμμα το Music Collector. Έξτε. Για να μην έχετε ποτέ διπλά δισκάκια όπως την έχω πατήσει εγώ πολλές φορές. Και λογικό είναι. Λοιπόν, τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.